Τάκης Κανελόπουλος είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σκηνοθετών ουτούρ που έκανε κινηματογράφο τέχνη στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία και αναγνώριση εν ζωή, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα κύμα από άτομα που αναθεώρησαν τη δουλειά του και άρχισε να παίρνει την αναγνώριση που της αξίζει. Στο 64ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που είχε αφιέρωμα στον Τάκη Κανελόπουλο, είχα την ευκαιρία να δω κάποιες από τις αποκατεστημένες κόπιες για τις ταινίες του. Αυτή που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και σκέφτομαι ακόμα και σήμερα κάποιες φορές, ήταν η πρώτη ταινία, Μακεδονικός Γάμος του 1960. Ένα από τα πρώτα και πιο χαρακτηριστικά δείγματα κατά τη γνώμη μου εθνογραφικού κινηματογράφου στην Ελλάδα αποτελεί μια βαθιά ποιητική ταινία και ταυτόχρονα μια πολύ καλή αναπαράσταση της ζωής στα χωριά της Μακεδονίας μέσα από την παρουσίαση των γαμήλιων εθήμων που είχαν. Η ταινία λαμβάνει μέρος σε ένα μικρό χωριό της Δυτικής Μακεδονίας, στο Βελβετό της Κοζάνης. Από την αρχή παρουσιάζει έναν συνδυασμό σκηνοθετικής μαεστρίας με σεβασμό και αγάπη παράλληλα στον τόπο και τα έθιμά του. Τα εθνογραφικά κομμάτια είναι αρκετά εμφανή, καθώς όλη η ταινία περιστρέφεται κυριολεκτικά γύρω από τα έθιμα που γίνονταν κατά τη διάρκεια και πριν ενός παραδοσιακού γάμου της περιοχής. Ξεκινάει από το προξενιό, όπου ο γαμπρός πρέπει να ζητήσει από την οικογένεια της νύφης το χέρι της σε γάμο και αυτοί θα αποφασίσουν αν θα γίνει γάμος ή όχι. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα λειτουργικές διαδικασίες που ακολουθούν για την προετοιμασία του γάμου τα δύο νοικοκυριά αλλά και γενικότερα όλα τα μέλη του χωριού. Από το ψήσιμο του παραδοσιακού ψωμιού που ετοιμάζουν για τους καλεσμένους, τους παραδοσιακούς χορούς που πρέπει να χορέψουν, μέχρι και την πρόσκληση των καλεσμένων και την παραδοσιακή φορεσιά την οποία πρέπει να φορέσουν στην ύφη, κάθε μέλος του χωριού έχει μια συγκεκριμένη δουλειά την οποία πρέπει να εκτελέσει. Αυτό δίνει την αίσθηση της συλλογικότητας και δείχνει πως κάθε γάμος είναι μεγάλη υπόθεση για όλο το χωριό, εφόσον οι εορτασμοί και τα χαρμόσυνα νέα σπανίζαν εκείνη την εποχή. Όλο το χωριό είναι καλεσμένο στη χαρά και σε όλους πρέπει να δώσουν κρασί, λουλούδια και κουλούρα. Όλοι να νιώσουν τη χαρά. Αυτό οφείλεται στο ότι η Μακεδονία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα βρισκόταν ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Έχοντας περάσει την κυριαρχία του ελληνικού κράτους μόλις λίγες δεκαετίες πριν, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, και ακόμα και τότε τα πράγματα δεν ήταν πολύ βέβαια και σταθερά. Αυτό σήμαινε ότι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ακόμα προσαρμοζόταν με τους νέους ελληνικούς τρόπους ζωής και επικρατούσε πολύ φτώχεια και το επίπεδο της μόρφωσης ήταν σχετικά χαμηλό. Όλα αυτά παρουσιάζονται ελαφρώς με κάποια σχόλια του αφηγητή ή μέσα από τα ίδια τα έθιμα, όπως πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ο χορός Συγκαθιστός που χορεύουν οι δύο μάνες του ζευγαριού. Κάτω από το ψηλό βουνό, οι δύο μάνες, του γαμπρού και της νύφης, οι συγγενείς, οι γειτόνισσες, χορεύουν τον αρχαίο τοπικό χορό, το Συγκαθιστό. Χορός πολεμικός που τον χόρεψαν για πρώτη φορά οι γυναίκες, όταν κάποτε χρειάστηκε να πολεμήσουν και αυτές. Παρ' όλα αυτά, εκεί που θέλω να εστιάσω είναι τα δραματουργικά στοιχεία της ταινίας, καθώς πιστεύω ότι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα εθνογραφικά φιλμ και τη βάζει σε μια πιο ψηλή κατηγορία, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Από τους τίτλους αρχής και όλας παρατηρούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα γραμματοσειρά που συνοδεύεται από λιτή παραδοσιακή μακεδονίτικη μουσική επένδυση με κλαρίνο και βιολί, δημιουργώντας κατευθείαν μια πολύ συγκεκριμένη ατμόσφαιρα που καταφέρει να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια. Η μουσική επένδυση είναι άρρητα συνδεμένη με τα έθιμα που παρουσιάζονται και παρά τη διακριτικότητά της, ταιριάζει σαν γάντι στην συνολική σύνθεση του έργου. Η παραδοσιακή μακεδονίτικη μουσική ακούγεται σε όλη τη διάρκεια του φιλμ, κάποιες φορές μονότονη μουσική δωματίου, όπως στη σκηνή που ο γαμπρός χορεύει γύρω από το μαχαίρι, όπως λέγεται ο χορός, με έναν έξαλλο ζωηρό χορό υπό τη συνοδεία ενός μονότονου ρυθμού με τύμπανο. Και σε άλλες σκηνές ακούγονται παραδοσιακά καπέλα τραγούδια που τραγουδούν οι ίδιες οι γυναίκες του χωριού, όπως στη σκηνή που τραγουδούν στην ύφη ενώ την ετοιμάζουν. Καθισμένες στο πάτωμα οι γριές τραγουδούν. Και η μάνα δίνει στο κορίτσι της λουλούδια. Τα πλάνα που επιλέχθηκαν ακόμα και για τις μεταβατικές σκηνές είναι πολύ συγκεκριμένα κατά τη γνώμη μου. Πολλά traveling shots και dolly in and out αποκαλύπτοντας κομμάτια του κάδρου και πληροφορίες σιγά σιγά στο θεατή.
καθώς και πολυσύνθετα πλάνα με βάθος πεδίου που βοηθούν στην εμβάθυνσή του στην ιστορία. Τα κτίσματα, οι βουνοπλαγιές, οι βάλτοι και γενικότερα όλα τα τοπία που έχει επιλέξει να δείξει ο σκηνοθέτης παραπέμπουν κατευθείαν σε ορεινά χωριά της Μακεδονίας. Γενικότερα, οι σκηνοθετικές επιλογές, πέρα από ότι φαίνονται προσεκτικά επιλεγμένες, δίνουν την αίσθηση ενός έμπειρου φιλμουργού, παρά την λίγη εμπειρία που είχε ο Κανελόπουλος όσο έφτιαχνε αυτή την ταινία. Το ότι επιλέγει να παρουσιάσει το γάμο από τη διαδικασία των αραβώνων έπειτα την προετοιμασία του γάμου και σαν τελική κορύφωση τον ίδιο το γάμο, είναι μια έξυπνη τεχνική που δίνει την αίσθηση μιας κλασικής αφήγησης με δομή τριών πράξεων και βοηθάει τον θεατή να ακολουθήσει με ευκολία το τι γίνεται. Επιπλέον, η επιλογή αφήγησης πάνω από τα πλάνα είναι μια καλλιτεχνική επιλογή που ο Κανελόπουλος θα χρησιμοποιήσει πολλές φορές ακόμα στις ταινίες του, όχι πάντα με την ίδια επιτυχία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι αυτό που δένει όλο το καλλιτεχνικό του όραμα. Πολλές φορές η αφήγηση αποκτά ποιητική χρειά που αναδιαμορφώνει το έργο και του δίνει μια νέα υπόσταση. Και όταν ξαφνικά έρθει η αγάπη, το παλικάρι θα πει τον καημό του στη μάνα. Θα καταλάβει, θα χαμογελάσει και θα τραγουδήσει μαζί του. Το χυλάκι σου, το μαγουλάκι σου, κόκκινο, γαλάζιο, κίτρινο. Μάνα μου γιατί, μάνα μου γιατί, μάνα μου γιατί με πάντρεψες μικρή. Όλη η αφήγηση θυμίζει απαγγελία ποίηματος, πράγμα που συνδέεται με την ποιητική διάθεση του σκηνοθέτη και το ποιητικό του ιστορικό, καθώς έγραψε πολλά ποίηματα και τραγούδια όσο ήταν η ζωή. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι γίνεται ένας διακριτικός κοινωνικός σχολιασμός, με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο. Παράλληλα, η χρήση του μοντάζ είναι απλή, αλλά καλά εκτελεσμένη και δεν σπάει την ψευδέστηση της αφήγησης. Αντιθέτως, το μοντάζ παραμένει σχετικά αόρατο, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχονται πολλά στοιχεία ποιητικότητας, με κύριο παράδειγμα τις εναλλαγές που γίνονται προς το τέλος της ταινίας την ημέρα του γάμου, μεταξύ του γλεντιού και της χαράς που επικρατεί από τη μεριά του γαμπρού όσο πηγαίνει στην εκκλησία και της πιο ήσυχης και διακριτικής πλευράς της νύφης, δίνοντας την αίσθηση ότι παίρνει μόνο αυτή μέρος σε ένα ιερό μυστήριο που πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα το φλάμπουρο, ύστερα οι μπράτινοι με τα όργανα, μπαίνουν στην αυλή της νύφης. Ο γαμπρός τελευταίος κρύβεται μην τον εδεί η νύφη πριν από το στεφάνο. Τι στέκεσαι, χρυσό μου δέντρη. Τι στέκεσαι, ποιον καρτερείς. Εγώ τη μάνα μου καρτερώ. Η κουλούρα στο κεφάλι του. Εδώ έρχεται συνοδευτικά και κολλάει η αφήγηση και γίνεται λίγο πιο ξεκάθαρος ο κοινωνικός σχολιασμός από το σκηνοθέτη, κυρίως για τη θέση της γυναίκας ως σύζυγο και μέλος της κοινωνίας. Ενώ δεν γίνεται άμεσα κάποια αναφορά στο μισογυνιστικό τρόπο ζωής της τότε εποχής, υπάρχουν πολλά στοιχεία σχολιασμού, μοιρασμένα και καλοκριμένα συσσαγωγικά, μέσα στην αφήγηση. Επιπλέον, η μάνα και η σύζυγος σαν χαρακτήρες και γενικότερα οι γυναίκες παρουσιάζονται με δυναμισμό, συμπάθεια και συμπόνια για όσα είναι υποχρεωμένες να κάνουν και έχουν περάσει. Ο γάμος, εδώ φαινομενικά, είναι μια γιορτή για όλο το χωριό. Στα μάτια της νύφης όμως υποβόσκει μια θλίψη. Στα τραγούδια που λένε η μάνα και οι μπρατήμισσες, αποχαιρετώντας τη νύφη λίγες ώρες πριν την παντριά της, κρύβεται μια βαθιά στεναχώρια. Την συμπονούν όλες οι υπόλοιπες γυναίκες του χωριού και κυρίως η μάνα της. Αποχαιρετούν μια ελεύθερη νεαρή κοπέλα που σύντομα θα γίνει η ιδιοκτησία του άντρα της. Αυτή η θλίψη πάει κόντρα στον χαρμόσυνο εορτασμό του γεγονότος και γίνεται όλο ένα και πιο φανερή όσο εξελίσσονται τα συμβάντα της ταινίας. Και τελικά κορυφώνεται με την σπαρακτική τελευταία φράση του αφηγητή που αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση που στοιχιώνει τις σκέψεις του θεατή. Μέσα σε τραγούδια θα περάσει η νύχτα. Και σαν ξημερώσει, όλοι θα γυρίσουν στις δουλειές τους, πίσω στη γη.